Κυρία Παπαδάκου, καλησπέρα σας. Βλέπουμε φίλες και φίλοι τη γνωστή δημοσιογράφο, την κυρία Γιάννα Παπαδάκου. Πώς είστε? Καλησπέρα, τι κάνετε? Μια χαρά. Καλησπέρα, Γιάννα. Ακούω και σας βλέπω. Καλησπέρα και στην Ελένη. Τι γίνεται? Να σας ρωτήσουμε κάτι για να ναι, καταλάβουμε όλοι μας και ο κόσμος που μας παρακολουθεί και εμείς και τα λοιπά. Εσείς κληθήκατε ως ύποπτη στην Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής που ερευνά την υπόθεση του κυρίου Παπαγγελόπουλου. Για εξηγήστε μας για ποιο λόγο κληθήκατε ως ύποπτη. Για ποιο λόγο? Γιατί κάποιοι, κύριε Λιάτσο και Εμίλια, θα μου επιτρέψετε το ελληνικό τώρα, είναι φυσικά λίγο υποκριτικό να με και Ελένη. Λοιπόν, κάποιοι πάνε να διαστρέψουν την αλήθεια, να ανατρέψουν την ιστορία, και οι άνθρωποι οι οποίοι έκαναν σωστά τη δουλειά τους, έκαναν δημοσιογραφική έρευνα, έγραψαν την αλήθεια, υπηρέτησαν το λειτουργήμά τους, γιατί εγώ τη δημοσιογραφία τη θεωρώ λειτουργήμα για αυτή. Το λειτουργήμά τους λοιπόν, είτε ως δημοσιογράφοι, είτε ως εισαγγελική λειτουργή, είτε και ως πολιτική, ενθαρρύνοντας τις έρευνες για δύο μεγάλα σκάνδαλα, όπως είναι το σκάνδαλο της Νοβάρτης και της λίστας Λαγκάρντ, αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν τείνουν να μετατραπούν σε κατηγορουμένους. Αυτό βέβαια δεν θα γίνει, γιατί ξέρετε, η ιστορία και οι θεσμοί εκδικούνται. Λοιπόν, εκλήθην ως ύποπτη εγώ προσωπικά τώρα, για να μιλήσω και λίγο προσωπικά, γιατί μια και η κλήση είναι προσωπική. Λοιπόν, εκλήθην ως ύποπτη στην Προανακριτική Επιτροπή, γιατί δύο μάρτυρες εκεί που παρήλασαν, βεβαίως παράνομα, δεν αποδέχομαι την ιδιότητα της ύποπτης, γιατί δεν είμαι. Λοιπόν, παρόλα αυτά θα πάω, θα εμφανιστώ, όπως εμφανίστηκε και την περασμένη Πέμπτη, και θα πω την αλήθεια. Λοιπόν, δύο μάρτυρες που εμφανίστηκαν σε αυτή την επιτροπή είπαν ψέματα φυσικά και με ενέπλεξαν και εμένα. Λοιπόν, η μία μάρτυρας είναι η κυρία Ράικου, η εισαγγελική λειτουργός. Κυρία Ράικου, λέγοντας ψέματα, ότι πρώτη φορά λέει άκουσε για πολιτικούς από μένα το Μάρτι του 2017, όταν, κύριε Λιάτσο και Ελένη, τα έγγραφα τα οποία έφτασαν πρόσφατα στην Προανακριτική Επιτροπή αποδεικνύουν ότι ήξερε για χρηματισμό κυβερνητικών παραγόντων από το Δεκέμβρη του 2016. Από το Δεκέμβρη του 2016 τα έγγραφα που ήρθαν και που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα πραγματικά μιλάνε για Μιλάτε για τα έγγραφα του FBI, ε? Μπράβο, αυτά τα απόρριτα έγγραφα του FBI μιλάνε για χρηματισμό πολιτικών. Φυσικά, τα έγγραφα αυτά είναι αφετηρία για έρευνα, όπως έγιναν και αφετηρία για έρευνα. Το δεύτερο θέμα το οποίο έχει πειράξει την κυρία Ράικου είναι βέβαια η αποκάλυψη αυτών των περίφημων τριών εμβασμάτων και όχι ενός, όπως έλεγε ψευδός, τα οποία εμβάσματα ήρθαν και στην Προανακριτική Επιτροπή, που πήρε ο άντρας της από την Νοβάρτης, όχι την περίοδο που εκείνη ήταν επικεφαλής, νωρίτερα όμως. Το ένα έμβασμα ήρθε επί δικής της, ήταν εκείνη ακόμα επικεφαλής, εκεί στην εισαγγελία διαφθοράς, και βεβαίως αποκαλύπτεται γιατί ακριβώς εστράφηκε εναντίον μου την εποχή που σχολίαζα και δικαίως ότι δεν είναι δυνατόν να ερευνά μια υπόθεση και να μην επικαλείται κόλλημα. Αυτό είναι στοιχειώδη, στο πρώτο έτος της νομικής το μαθαίνουμε. Ντροπή πια. Δηλαδή είμαι και απόφυτος νομικής. Τη νομική Αθηνών έχω τελειώσει, αγαπητέ Εμίλια και Ελένη. Είναι ντροπή αυτά που γίνονται. Δηλαδή η θεσμική κατρακύλα αυτής της περίοδου δεν έχει τέλος. Πώς να σας πω τώρα. Πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Αυτή η επιτροπή λοιπόν που εξέτασε ως μάρτυρες ανθρώπους που κατηγορούνται για μίζες, έτσι, ότι έδωσαν χρήματα, ανθρώπους που κατηγορούνται με διώξεις για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, καλούν δημοσιογράφους και έναν εκδότη, εμένα δημοσιογράφο και έναν εκδότη, τον κύριο Φιλιππάκη και τον κύριο Τάρκα, μας καλούν ως υπόπτους να δώσουμε εξηγήσεις στο Θεό που πιστεύετε. Ντροπή πια. Ντροπή. Κυρία Παπαδάκου, έχει βγει άλλη μία ανακοίνωση για σας προσωπικά, η Ένωση Συντακτών. Μπορείτε να μας πείτε με δύο τίτλους τι τονίζετε στην ανακοίνωση αυτή? Τίποτα. Στην ανακοίνωση καταρχήν δηλώνει τη συμπαράσταση σε μένα, γιατί καλούμε ως ύποπτη. Ναι. Και δεύτερο, τονίζεται ότι έτσι γίνεται επίθεση στο ρεπορτάζ και στην ερευνητική δημοσιογραφία. Ναι. Αυτό που είναι αλήθεια δηλαδή. Ο δεύτερος τώρα, ο οποίος με εμπλέκει, είναι ο γνωστός κύριος Μιονής, ο οποίος πήγε στη Βουλή, ο κ. Μιονής, ξέρετε, εμφανίζεται όταν θέλει. Όταν τον καλεί η Προανακριτική Επιτροπή για τη λίστα Λαγκάρντ, δεν εμφανίζεται.
Πηγαίνουν οι βουλευτές και του παίρνουν κατάθεση στο Ισραήλ. Όταν τον καλώ εγώ με μηνύσεις και αγωγές μου, επίσης δεν εμφανίζεται. Και για να το βρούμε γίνεται ολόκληρη ιστορία. Γίνονται δικαστικές συνδρομές, προσπαθούν να τον βρούμε στο Ισραήλ κλπ. Εκεί τον βρήκανε τέλος πάντων. Δεν το συζητώ αυτό. Εμφανίζεται λοιπόν και λέει για μία ακόμα φορά ψέματα. Θα τα βρούμε στα δικαστήρια. Για πείτε μας κάτι άλλο που θέλω να σας ρωτήσω. Ναι. Εσείς για την υπόθεση Νοβάρτης, αυτή την που έχουμε καταλάβει όλοι ότι πρόκειται για μία πολύ σοβαρή ιστορία και για ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο. Βέβαια θα δούμε στην πορεία του χρόνου τι θα γίνει με την ιστορία, τι θα γίνει με τις εκκρεμείς ακόμα υποθέσεις. Είναι νομίζω δύο πολιτικά πρόσωπα που είναι ακόμα... Ναι, και υπάρχει μια δίωξη, όπως ξέρετε. Υπάρχει δίωξη, ναι. Για δωροληψία και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος που αφορά έναν από τους 10 που ερεύνησε η εισαγγελία διαφθοράς και υπάρχουν δύο σε εκκρεμότητα. Γιατί είναι σε εκκρεμότητα ακόμα τόσο καιρό για τα δύο αυτά πρόσωπα τα πολιτικά? Καταρχήν, κοιτάξτε, σκεφτείτε τι επιθέσεις έχουν γίνει εναντίον των εισαγγελέων διαφθοράς. Οι άνθρωποι αυτοί, αντί να ερευνούν το σκάνδαλο αυτό, το μεγάλο, το πανευρωπαϊκό, διεθνές σκάνδαλο, τι κάνουν, πηγαίνουν και δίνουν εξηγήσεις. 95 σελίδες ήταν η εξηγήση της κυρίας του Λουπάκη. Όπως βλέπουμε στον τύπο, εγώ πια έχω και τα στοιχεία έτσι και μπορώ να τα πω, διότι έχουν δημοσιοποιηθεί. Ναι. Καταλαβαίνετε, αντί οι εισαγγελείς να ασχολούνται με τη διερεύνηση του σκανδάλου, ασχολούνται απολογούμενοι για την υπόθεση αυτή. Και βεβαίως, να σας πω κάτι, αυτό θέλουν. Αυτό θέλουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ένοχοι. Αυτό θέλουν. Κυρία να Παπαδάκου, ασχολούνται οι εισαγγελείς όχι με το σκάνδαλο και όχι με την έρευνα, αλλά να ασχολούνται απολογούμενοι. Εσείς έχετε για αυτή την υπόθεση έχετε και άλλα στοιχεία? Έχω πολλά στοιχεία και θα τα πάω στη Βουλή, θα τα πω όλα. Γι' αυτό και εμφανίζομαι εκεί. Εγώ, κοιτάξτε, πριν να με καλέσουν με αυτή την ιδιότητα, η οποία είναι παράνομη, αντισυνταγματική, όπως ό,τι μπορείτε να πείτε για αυτό το κατασκεύασμα που έχουν κάνει, με κατηγορούν, καταλάβετε, για δωροληψία, λέει, δημοσίου υπαλλήλου. Στην κλίση μου υπάρχει κατηγορία δωροληψίας δημοσίου υπαλλήλου, όχι ηθικής αυτουργίας, για εσάς που ξέρετε νομικά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ λοιπόν θα πάω εκεί και θα τα πω όλα. Δεν θα έχουν πού να κρυφτούν κάποιοι. Αυτό σας λέω μόνο. Πολλά από αυτά τα στοιχεία τους αφορούν και προσωπικά. Τώρα μιλάω για την πλειοψηφία βέβαια της προανακρατικής, έτσι, γιατί υπάρχουν άνθρωποι εκεί μέσα που αντέδρασαν. Τα περισσότερα κόμματα έχουν αποχωρήσει, γιατί αυτή η διαδικασία πια έτσι όπως γίνεται, τι να πω, δεν είναι μια διαδικασία η οποία ακολουθεί τον νόμο και το Σύνταγμα. Καταρχήν, από ιδρύσεως της Ελληνικής Βουλής δεν έχουν καλέσει ποτέ πολίτη ως ύποπτο. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Είναι η πρώτη φορά, βέβαια, από ιδρύσεως της Βουλής. Λοιπόν, γιατί η Βουλή... Έχουν καλέσει ποτέ... Καταρχήν να πούμε ότι ο κύριος Μιονής είναι ένα εργαλείο. Είναι φανερό ότι είναι ένα εργαλείο. Γιατί ο κύριος Μιονής καλείται για την Νοβάρτης, ενώ έχει σχέση με τη λίστα Λαγκάρ. Αυτό το αφήνω στην άκρη όμως. Θέλω να πω το αυτονόητο. Να πούμε στον κόσμο, εγώ σαν δημοσιογράφος θέλω να το πω, έτσι, ότι αυτό που έκανε η Ένωση Συντακτών είναι το αυτονόητο, και όχι μόνο η Ένωση Συντακτών, αλλά και οι διεθνείς δημοσιογραφικές ενώσεις. Και θέλω να διαβεβαιώσω και τον κόσμο και τη Γιάννα ότι είμαστε πάρα πολλοί συνάδελφοι που είμαστε στο πλευρό της Γιάννας Παπαδάκου, γιατί στο πρόσωπό της χτυπιέται η ερευνητική δημοσιογραφία. Εδώ πέρα προσπαθούν να κάνουν τους ανθρώπους και οι εισαγγελείς και τη δημοσιογράφο που ψάχνουν και ερευνούν την αλήθεια, προσπαθούν να τους αποδυναμώσουν και να τους κάνουν θύματα και να τους κατηγορούν. Δηλαδή, διαβάζοντας τις 95 σελίδες Γιάννα της κυρίας του Λουπάκη, έχω πραγματικά θαυμάσει το θάρρος, την τόλμη και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε αυτός ο άνθρωπος. Μα το μήνυμα είναι σαφές. Θέλω να σας πω το εξής. Το μήνυμα είναι σαφές. Μην ψάχνεις. Μην κάνεις τη δουλειά σου. Μην φορολογείς τον πλούσιο. Μην ερευνάς, διότι κοίτα τι θα πάθεις. Αυτό που παθαίνουν οι πέντε μας, έτσι, και τα μη πολιτικά πρόσωπα, και επιπλέον όταν είσαι πολιτικός, μην ενθαρρύνεις τις έρευνες για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Μην διευκολύνεις τους εισαγγελείς
για να πάνε στο Παρίσι να και να πάρουν κατάθεση φράση από το Φαλτσιανί και να τους διευκολύνει πώς θα διαβάσουν τη λίστα Λαγκάρντ. Εδώ πέρα γίνονται τρομερά πράγματα. Κατηγορούμε. Προσέξτε, κατηγορούμε γιατί πήγα στο Παρίσι με έξοδα του Βήματος. Ο Σταύρος Ψυχάρης μου κάλυψε αυτό το ταξίδι. Ναι. Γιατί είχε πιστέψει αυτή την αποστολή το 2015. Με κατηγορούνε γιατί πήγα, λέει, και κάλυψε δημοσιογραφικά το θέμα. Προσέξτε. Δέχονται ότι ήμουν, λέει, μέσα στην κατάθεση του Φαλτσιανί. Που ήμουνα έξω, ειλικρινά, 8 ώρες έξω και περίμενα καραούλι έξω από την πρεσβεία μας στο Παρίσι. Πότε θα βγουν και βεβαίως πήγα για να πάρω συνέντευξη από τον Φαλτσιανί. Δεν το αρνούμε. Πρώτο θέμα, πρωτοσέλιδο θέμα ήταν τότε, κύριε. Και είμαι περήφανη γι' αυτό. Δεν παίρνω πίσω Κυρία Παπαδάκου, ούτε αράδα. Θα μας πείτε κάτι τελευταίο. Όρθια. Θα μας δοθεί ευκαιρία και προσεχώς να τα ξαναπούμε πιο αναλυτικά και εκτενέστερα. Ναι. Έχει προσδιοριστεί πότε θα πάτε εκεί στην Επιτροπή? Ναι, έχει προσδιοριστεί. Πότε θα είναι? Πάω στις 24 του μήνα. Βεβαίως θα πάω. Είπα, θα πάω με τα χαρτιά μου, με τους φακέλους μου. Και με τους... Άλλωστε εγώ έχω ζητήσει να πάω εκεί. Έχω ζητήσει να πάω ως μάρτυρας, βέβαια, όπως... Έχω πάει σε άλλες δύο προανακριτικές επιτροπές και έχω βοηθήσει και της λίστας Λαγκάρντ και την προανακριτική για τα εξοπλιστικά, αν θυμάστε τότε. Και βεβαίως έχω πει την αλήθεια. Έχω γράψει την αλήθεια και δεν φοβάμαι τίποτα. Κυρία Παπαδάκου, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλό βράδυ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.